Η εικόνα των πυρκαγιών σήμερα παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε, μια και διαχειριζόμαστε 55 πυρκαγιές παράλληλα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε να δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Όλο το βράδυ οι δυνάμεις μας δούλεψαν σκληρά, έτσι ώστε, αν δεν έχουμε κάποιο απρόοπτο, να καταφέρουμε να υιοθετήσουμε τα μέτωπα στην Αττική μέσα στις επόμενες ώρες. Ενώ στην Εύβοια όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας ενισχυμένες καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της μεγάλης πυρκαγιάς. Έχουμε παράλληλα να αντιμετωπίσουμε αρκετά μέτωπα, όπως και ένα στη Φωκίδα, πολύ σημαντικό, ενώ στις υπόλοιπες πυρκαγιές αντιμετωπίζουμε διαρκώς αναζωπυρώσεις. Στην πυρκαγιά της Πάρνηθας οι αναζωπυρώσεις είναι πολλές και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν μικρά μέτωπα που αντιμετωπίζονται μέχρι στιγμής άμεσα. Καταφέραμε να ανακόψουμε το μέτωπο που πέρασε την Εθνική Οδό στο ύψος της Μαλακάσας χθες το βράδυ, ενώ βελτιώνεται διαρκώς η κατάσταση στον Άγιο Στέφανο και στο Πευκόφυτο. Στην περιοχή επιχειρούν 856 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμήματων που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από Κύπρο, από τη Γαλλία και το Ισραήλ. Επίσης επιχειρούν 215 οχήματα, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, 3 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, των οποίων το ένα της αεροπορίας στρατού. Συνδρομή παρέχουν ο ελληνικός στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης στην Εύβοια, η πυρκαγιά στο ξεκίνημά της κινήθηκε στο δύσβατο ορεινό όγκο του βόρειου τμήματος και πήραν εξέλεκτες και επικίνδυνες διαστάσεις. Γεγονός που μας οδήγησε στην αποστολή μηνυμάτων μέσω του 112 προς τους κατοίκους 39 συνολικά οικισμών, προκειμένου να τους προστατεύσουμε, να κενώσουμε ασφαλώς την περιοχή τους και ταυτόχρονα ενεργοποιήσαμε μεγάλες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 475 πυροσβέστες στην Εύβοια με 35 ομάδες πεζοπόρων τμήματων που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Ταυτόχρονα επιχειρούν 4 ελικόπτερα, 6 αεροσκάφη μαζί με τον Μπέρι F200. Επίσης επιχειρούν 84 στελέχη των ειδικών δυνάμεων του στρατού ως πεζοπόρα τμήματα. Ταυτόχρονα το πολεμικό ναυτικό έχει διαθέσει τροπυλάκατο που βρίσκεται στο λιμάνι της Αγίας Άννας, ενώ στη σκάλα Ροπού έχουν διατεθεί 2 αρματαγωγά και 15 λέμβοι με 197 στελέχη για τη μεταφορά πολιτών εφόσον χρειαστεί. Το λιμενικό σώμα, η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διασώσεων. Ο αριθμός των εθελοντικών ομάδων είναι μεγάλος και έχουν διατεθεί 40 μηχανήματα έργου και 25 υδροφόρες από την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη Φωκίδα έχουμε μεγάλο αριθμό αναζωπυρώσεων. Η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από τον οικισμό Ελέα, μετά από χρήση τροχού ως αμέλεια συμπολίτη μας, έχει κάψει μια τεράστια έκταση που ανατολικά επεκτείνεται μέχρι τα όρια των οικισμών Μαλαδρίνο και Ιταία. Σήμερα η Ρόδος έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Γι' αυτό μέσω του 112 αποστείλαμε μήνυμα ως προειδοποίηση για αποφυγή κάθε ενέργειας που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την επικράτεια είναι και σήμερα πολύ ψηλός και συνεχίζουμε αμύωτα τον αγώνα, με μοναδικό μας μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες μας οι δυνάμεις, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες, είναι σε απόλυτη κινητοποίηση, σε πλήρη συναγερμό. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλα τα στελέχη των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που βρίσκονται νυχθημερών στην πρώτη γραμμή αυτής της εξαιρετικά δύσκολης μάχης, δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό. Σας ευχαριστώ.